Είμαστε 3 μήνες πριν από τις δημοτικές, περιφερειακές εκλογές και από τις ευρωεκλογές. Η Νέα Δημοκρατία, έχοντας με υπευθυνότητα αντιμετωπίσει όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση που πληρώνουμε μετά τις 2 αλλεπάλληλες εκλογές του 2012, ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον και καλεί τους πολίτες να στηρίξουν ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται για μια φιλελεύθερη οικονομία, που αγαπούν την πατρίδα, που στηρίζονται στην ορθόδοξη θρησκεία μας και πιστεύουν στα ιδανικά της ελληνικής φυλής. Με αυτό θέλω να τονίσω ότι σε αυτή την εκλογική διαδικασία, ειδικά για τις ευρωεκλογές, αντιπαρατίθεται 2 διαφορετικές ιδεολογικές αλλά και γενικότερα κοσμοθεωρίες. Εμείς πιστεύουμε στην πατρίδα, στην θρησκεία και στην ελεύθερη οικονομία. Ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δυνάμεις αριστεράς δεν έχουν καμιά θρησκεία, είναι διεθνιστές και πιστεύουν στον κρατισμό που μας οδήγησε εδώ που είμαστε. Μπορεί να φαίνεται λίγο σκληρή αυτή η δήλωση της διαφοράς που πιστεύω εγώ ότι μας χωρίζει, αλλά αυτό θα το δείτε μέρα με τη μέρα σε κάθε θέμα που θα αντιμετωπίζουμε, πόσο μεγάλη απόσταση έχουμε στην αντιμετώπιση των θεμάτων και στη γενικότερη φιλοσοφία. Πιστεύω λοιπόν ότι όσοι πιστεύουμε σε αυτές τις αρχές πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος τις προσωπικές πικρίες για ό,τι μας στεναχώρησε το διάστημα και να μπορέσουμε πραγματικά να συσπηρωθούμε για να αντιμετωπίσουμε με νέα όρεξη, με νέους ανθρώπους και με μια νέα πενταετία και τις προκλήσεις της αυτοδιοίκησης αλλά και τις προκλήσεις της του ευρωπαϊκού οράματος. Να καλωσορίσω τον αγαπητό φίλο μας, τον βουλευτή Τρικάλου, τον Μιχάλη τον Καμίλο. Μας συνδέουν πάρα πολύ κοινοί αγώνες στην Βουλή. Όχι μόνο στο κοινοβουλευτικό έργο, αλλά και σε δράσεις που έχουν άμεση σχέση με τη στήριξη όλων των κοινωνικών ομάδων. Δράσεις που μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε και για τα μεγάλα έργα υποδομής, αλλά και για επιμέρους δράσεις που έχουν σχέση με τις κοινωνικές ομάδες. Μαζί αγωνιστήκαμε να δώσουμε λύσεις και σε θέματα αγροτικά και σε θέματα δημοσίων υπαλλήλων και άλλων κοινωνικών ομάδων. Αλλά ιδιαίτερα πρέπει να σταθώ στον αγώνα που δώσαμε και ήταν πολύ μπροστά από την πρώτη στιγμή, κυριολεκτικά για τον Ε65. Άπειρες ήταν οι επικοινωνίες που είχαμε με τις κατασκευαστικές εταιρείες, με τα συναρμόδια υπουργεία και στο τέλος και με τον Πρωθυπουργό. Και να τονίσω και κάτι άλλο. Είναι συντοπίτης μας, είναι γραβενιώτης με καταγωγή από τη Σαμαρίνα και αυτό μας τιμά όλους ιδιαίτερα. Να είσαι πάντα καλά, φίλε. Είναι τιμή σήμερα που είσαι εδώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.